Ο Μπατζανάκης ποιος είναι? Είναι νομίζω οι δύο γαμπροί που έχουν παντρευτεί δύο αδερφές ή δύο αδερφές που έχουν παντρευτεί δύο αδερφούς. Δεν μπορεί να είναι Μπατζανά. Έτσι δεν λέγονται. Μέρη, εσύ. Ναι. Καλημέρα, Μέρη μου. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου από τον Μπατζανάκη στο Χασάπι. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια. Τα πόσα κλείνεις, Μέρη? 37. Πες μου κάτι, ο Μπατζανάκης τι είναι ακριβώς? Γιατί αυτό έλεγα με τα παιδιά εδώ. Λένε, δεν ξέρω, κουνιάδος Μπατζανάκης. Ο Μπατζανάκης τι, ποια είναι η σχέση, να καταλάβω? Εγώ έχω παντρευτεί αδελφό. Τη γυναίκα του Χασάπι. Άρα σωστά, σωστά. Εσύ έχεις παντρευτεί τον αδελφό της γυναίκα. Α, ναι, είναι λιγάκι μακρινό. Ο Χασάπις και η. Και, όχι, και η Μέρη. Και η Μέρη έχουν παντρευτεί τα αδέρφια. Σωστά. Μπράβο. Παιδιά. Είναι πρωί. Η Μέρη ακόμα δεν μπορεί να το εκφράσει γιατί είναι πρωί αυτό. Τώρα εντάξει, το καθαρίσαμε και αυτό. Ήταν θέμα εγκυκλοπαιδική γνώση που δεν την έχω σε αυτό. Στο κατέχω λίγο. Γιατί επειδή εγώ δεν κατάλαβα. Δύο αδερφές παντρεύτηκαν. Όχι. Θα σα το πω εγώ. Δύο αδερφές παντρευτήκαν μεταξύ του. Πάμε διάλογο. Μην είσαι τρελή. Σαν σήμερα, παιδιά, του 399 π.Χ. ο Σοκράτης πίνει το Κόνιο. Τότε το είπε, ναι. Τέτοια μέρα. Χάλια, μπόμπα. Τι έκανε? Μπόμπα, τον διέλυσε, τον κατέστρεψε. Και καταλαβαίνεις, ήμουν ανάσκελα στον καναπέ γιατί νόμιζα ότι είχα πάθει διάσηση. Α, δεν είχες πάθει τελικά όμως, ε? Δεν ξέρω, θα δείξει. Έκανε καρούμπαλο. Έχει κάνει καρούμπαλο. Τέλεια. Έχω έναν ελαφρύ πονοκέφαλο, μια χαρά. Τέλεια. Άντε στο καλό, θα τελειώνουμε. Τελειώνει αυτή. Βγάζει βλάβες. Παιδιά, σαν σήμερα το 2001 ζητήθηκε από εκατομμύρια Κινέζους να σταματήσουν να φτύνουν. Τι φτύνανε? Περπατάγανε και φτύνανε. Πόσο φτύνουν πια? Ξέρω εγώ. Υπάρχει ένα παλιό βίντεο. Να το είδες? Αλλά ήταν παλιό βίντεο, ήταν τότε που δεν μιλάγανε πολλοί Κινέζοι. Είμαι ο Βασίλης Αντωνιάδης και είμαι ο πιο όμορφος της παρέας. Μπράβο. Είμαι γκέι και θέλω να γαμηθώ μαζί σου. Η δήλωση κι αυτή. Πόσο ρόμπα Ινέζος. Η τρελή που πάει εκεί στα βουνά. Έχει κάνει στέκι αυτή. Έχει κάνει φωλεά. Πυροσβεστική εκεί πάνω. Γι' αυτό τα άκουσε. Πρόσεξε. Συν πλην, ξεκάθαρο το πράγμα. Πες μου ότι κάθε μέρα θα κάνουμε τεστ. Αυτό έλειπε να μην κάνουμε κάθε μέρα τεστ. Θέλω να τσεκάρω. Αυτή για να κάνει τεστ κάθε μέρα πρέπει εγώ να κάνω κάτι άλλο κάθε μέρα μαζί της. Άπαπα δεν μπορώ. Δεν είμαι εγώ για το δεν είμαι για πολύ continuity εγώ. Είσαι, τώρα ανοίγει και ο καιρός μια χαρά. Η continuity είναι ό,τι πρέπει τώρα. Προϊόντα που έχουν ανακαλυφθεί κατά λάθος, Μαρία. Τα πυροτεχνήματα. Ανακαλύφθηκαν από λάθος όταν ένας μάγειρας συνδύασε κάρβουνο, θιάφη και νητρικό κάλιο. Το έκανε κούγκι το μάγειρα. Μπα, αυτό σκάφε. Ή το Viagra. Αυτό το μαγικό χαπάκι προοριζόταν ως φάρμακο για την καρδιά, μέχρι που οι γιατροί διαπίστωσαν πως η πίεση του αίματος αυξανόταν σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος και. Ξιά, αυτό είναι γι' αυτό. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ποιος? Λίλη. Η Λίλη με το Άλεν στα χέρια. Τη θυμάστε την τραγουδίστρια, τη Λίλη Άλεν. Αυτά που ανάβουν τους άντρες είναι να βγουν έξω με τους φίλους του. Τι μας ανάβει? Τους. Να βγω εγώ με τον Νέρμη. Να βγω εγώ με τον Νέρμη και θα είμαι αναμένος. Θα ανάψεις, θα ανάψεις. Δεν είσαι αναμένος επειδή θα βγεις μαζί μου. Μα έτσι λέει. Θα βγούμε έξω και θα δούμε κανένα κομμενάκι, ρε Μιχάλη. Πες μου ότι θα δεις και εσύ κομμενάκι, τρέλανε με τώρα, να μπερδευτούμε. Θα βλέπει για σένα. Θα βγούμε και θα κυκλοφορούμε εκεί στον Γκάζι και ξαφνικά θα ακούσουμε. Είμαι ο Βασίλης Αντωνιάδης και είμαι ο πιο όμορφος της παρέας. Είμαι γκέι και θέλω να γαμηθώ μαζί σου. Τι έπαθε ο Νέζος, τι έπαθε ο Νέζος, τι έπαθε. Τι έπαθε, τρελή. Μα πες μας τι έπαθε ρε Μιχάλη μου, τι έγινε, πού ήταν αυτό? Είναι πάνω στη, πώς τη λένε? Στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη είναι, στο για το καρναβάλι. Στο καρναβάλι και η Νέζος είναι κάθε φορά και ξεσαλώνει. Γελάω πολύ, μ' αρέσει. Και κάνει συνδέσεις με το Μέγκα, το τι τρελά λέει, πεταλούδες και χαχάκι χιχί. Όχι με το Μέγκα, ήταν σύνδεση με τη δημόσια τηλεόραση. Α, εκεί με τη δημόσια. Ακόμα καλύτερα. Γιατί βγαίνει ο συνήθως το Μέγκα. Ήταν στην δημόσια τηλεόραση. Ήταν σε δίκτυο. Ωραία. Τέλεια. Το πλησίασε κάποιος ο οποίος δεν είναι που λέει είμαι γκέι, γιατί δεν είναι γκέι. Είναι αλυτάμπουρας του και δεν τα φαίνεται. Αλλά επειδή του λέει και του είπε αυτό που του είπε. Ανάλογα με αυτό που κάποτε τότε με την Εθνική Ελλάδος που είχαν βγει στον Ευαγγελάτο. Του είχαν πει, θέλω να σας πω ότι είναι βαριά του Τσολιά και τα λοιπά. Και δεν ήξερε τι. Αυτός του είπε άλλα πράγματα. Αλλά εντάξει, το κάθε πράγμα στον καιρό του. Ωραία. Και ο Νέζος τον Αύγουστο. Στην Μύκονο, μην ξεχνάς την Μύκονο. Άντε καλά, δεν περνάνε αυτά στην Μύκονο. Αυτά είναι πάση όλα. Τους ανάβει πάρα πολύ να χάσουν κιλά. Δεν σας ανάβει, δεν φτιάχνεσαι με τον εαυτό σου να χάσεις κιλά. Αυτό ναι. Τι μου είπες στο break ότι. Σου είπα ότι αδυνάτησε. Παιδιά, αδυνάτησε. Αδυνάτησε. Για κοίτα τον καλύτερα. Ναι, ναι, στο τρίμηνο. Τίποτα στο τρίμηνο. Γυμναζόμουν εκεί που ήμουν. Έχει και γυμναστήριο μέσα. Έλα τώρα, μην τραλαθώ. Και εσύ γυμναζόσουνα. Βεβαίως. Εδώ την τσάντα την έχεις πόσες μέρες, βρε Μιχάλη, και δεν έχεις πάει. Είχα πάρει άλλη τσάντα την καλή.
Συνέχισε. Λοιπόν, η γυμναστική. Να και μετά βράδυ έτρωγε. Το πάμε. Εσύ το βράδυ δεν. Μιχάλη μου, δεν ξέρω. Ποιο το είπε αυτό, ρε παιδί. Δεν κοιμάω. Ποιο το είπε. Από πού ακούστηκε, ρε παιδί. Κακοήθεια. Ντροπή. Με συγχωρεί. Έρχονται κι άλλοι και εγώ μετράω και είμαστε τέσσερι. Ποιο είναι ο πέμπτο. Η φωνή τη συνείδηση. Τι έτρωγε, Μιχάλη, το βράδυ. Το νόμο. Και το μάγειρα. Σα πληροφορώ ότι όλο το τρίμερο έτρωγα θαλασσινά. Με τι? Τι με τι? Μην νομίζεις, γιατί με σάλτσα παχαίνουν και αυτά. Όχι, παιδί μου, θαλασσινά. Ξέρεις, λεμόνια, χριστόν αχνό. Πάρα πολύ ωραία. Αχνιστά και τέτοια. Ναι, σοβαρά. Μύδια και τέτοια. Και μύδι και αρχιμύδι, τι θέλεις τώρα. Ποιο είναι με το λεμόνι που το στάζει στο λεμόνι και ζαρώνει. Είναι τα μύδια. Έφαγε φάλαινα στη φάρτο. Και Bluetooth που απαγορεύεται. Απαγορεύεται η αλίευση. Μιχάλη μου, μπορεί να έχουμε κάποιον ειδικό που μας το φέρνει. Τώρα θες να μαρτυρήσω. Τέλος. Επίσης τις γυναίκες τις ανάβει να χάνουν κιλά. Ναι. Επίσης, μα εσύ όταν που έχεις χάσει έξω... τα κιλά σου, σε ξαναμένει μονίμως. Δεν είμαι. Δεν έχω κάτι. Λοιπόν, να βγουν έξω με τις φίλες τους, ναι, να προετοιμάζονται για μία έξοδο, μάλιστα, ένα νέο χτένισμα. Ένα νέο μακιγιάζ. Όντως αυτά. Και ναι, φυσικά η γυμναστική όντως τις ανάβει, παιδιά, τις γυναίκες. Τα περιμένατε αυτά. Με το άλλο δεν ανάβεται καθόλου. Όχι. Με το κανονικό, το φυσιολογικό. Ανάβουμε με όλα τα υπόλοιπα, Μιχάλη. Γι' αυτό. Αυτή έχει μείνει σβηστή. Για μένα μίλησε τα γόρια. Σαν το τελειωμένο Πετρογκάζ. Να φοράτε κόκκινο. Είναι ένα χρώμα κόκκινο που έχει τη. Κόκκινο στα ρούχα σα, βεβαίω. Άρα, εγώ σήμερα φορά κόκκινο με σεξ. Εσύ, ναι, αλλά τώρα για τι γυναίκε μιλάω, Μιχάλη. Ναι, συγγνώμη. Okay. Πραγματικά, ότι παντού θέλει να μπαίνει κι εσύ μέσα. Τι, δεν έχει μικρά χυλάκια, έχει μεγάλα. Και είμαι τζόκερ. Τουλάχιστον. Έχει αυτά τα. Καλέ, παιδιά. Αυτή την τυπολογία, πώ λέγεται αυτά τα χίλια. Ποια χίλια. Όχι, θέλω. Ρε Μιχάλη. Τι είπα. Τι τρούπι είπα. Δεν το είπε. Είναι μια. Τι, είναι μια ψάρι. Αυτό όχι. Παιδί μου, είναι τα χίλια μια τυπολογία που λέμε αυτή έχει. Μη! Δεν ξέρω τι εννοεί. Ωραία χίλια. Κάτι. Έχει, είναι χιλού. Δεν λέγεται χιλού. Χιλού. Α, πάμε παρακάτω λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό πριν πόσα χρόνια ήταν. Τι θέλετε. Είχα πάρει το σχολείο. Είσαστε ασυγκέντρωτοι. Είχα πάρει το σχολείο, ε. Ήμουν τώρα θα μιλάμε για τον Μπρούτσικο. Του δημοτικού. Του γυμνασίου. Ναι, ναι. Τα μπέρδε. Τα μπέρδε. Σκατά τα κατά. Αφού λοιπόν. 37. Του καπί. Σιγά μην είμαι και. Του γιατρού. Για ηρεμήστε, α έρθουμε στο θέμα μα. Χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Τι εννοεί. Δεν. Αρνητικό ήταν. Πεις, δεν ένα πλήν εμφανίστηκε τεράστιο μπροστά γιατί είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Μήπως εσύ δεν. Όχι, όχι, όχι. Γιατί, όχι εγώ... γιατί είναι αναλογικό, έχει 99% επιτυχία, είναι σου λέω σίγουρο. Ναι, ναι, αλλά το ότι δεν προέκυψε κάτι, είπα να πει ότι. Ότι πρέπει να βάλουμε καλύτερη. Δεν πιάνεις. Εγώ πάλι. Ποιος εγώ. Θα ξαναδοκιμάσουμε λοιπόν. Αυτή τη δουλειά κάνουμε. Αυτή τη δουλειά θα κάνεις. Θα μου πεις εμένα ότι δεν πιάνω. Δεν με διαλύσεις εμένα. Θα σε διαλύσω. Δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Και εντάξει, μια, δύο, τρεις, την τέταρτη φορά αρχίζω και βαριέμαι, όπως ξέρεις. Όχι. Σε πάω να κάνουμε αυτό το πράγμα τόσο. Έχω τόσες έρευνες που δείχνουν ποικιλία. Έρευνες έχεις. Να τις φέρνεις έρευνες και φίλες έχεις πολλές. Πείτε και μια καλημέρα στη Μαρία την Ηλιάκη. Α, μεγάλη δημοσιογράφο. Καλημέρα. Δεν νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τις πούμε. Καλημέρα στη μεγάλη δημοσιογράφο, Μιχάλη. Θα σας το διαβάσω έτσι όπως μου το είπε. Μη γελάτε, Μωρή, ακούγεστε. Παπαπα. Έγινε και blogger. Καλημέρα στο καινούριο της blog, βεβαίως. Πολύ ωραίο, βέβαια. Παρουσιάζει θέματα της Αθήνας. Και κούκλα πώς και ρούχα. Και τα λοιπά. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι, μπράβο, Μαρία Ηλιάκη. Μάλιστα. Έγινε blogger. Βεβαίως. Και, πολύ... και συνταγές. Μπορεί άνετα μπορεί να κάνει. Είναι μπλοκαρισμένο και το μυαλό της έτσι κι αλλιώς. Τι συμβαίνει. Έγινε, ρε, είναι έκτακτο. Είναι έκτακτο. Μιχάλη, πιο έκτακτο δεν γίνεται. Γιατί. Έκανε την ανάγκη του στο πλατό του Ευθέως. Τι εννοείς έκανε την ανάγκη του. Πήγε, Μιχάλη μου, στο. Πες μου ότι έχεσαι. Περίπου. Πήγε, Μιχάλη μου, στο πλατό του Sky, καλεσμένος του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Α, πες μου ότι βρώμησε αυτό που βγαίνει εκεί. Η Σία, ναι. Η Σία. Είναι το ίδιο στούντιο. Α, πα. Που αλλάζουν κάθε λίγο και πώς θα μπει η Σία μέσα. Μιχάλη μου, μπήκε. Την επομένη. Το καθαρίσανε, φαντάζομαι. Δεν μπορεί. Απαπα. Δεν γίνεται. Απαπα.
Καταλαβαίνεις, Μιχάλη μου. Και τι έγινε. Ο Αλέξανδρος Κοντοπίδης. Ποιος? Ο Αλέξανδρος Κοντοπίδης. Μα είναι αυτό το πράγμα, να είναι όνομα αυτό τώρα, Κοντοπίδης, να πούμε. Μόνο που το ακούς να πούμε, δεν θέλεις. Ήταν... Και η γυναίκα να σε λες, αφού. Θα με κοντοπιδείξει. Τι να μου κάνει παραπάνω, Χριστέ μου, Παναγία μου. Πήγε σε μια κάμερα που ήταν λίγο στη γωνία και έκανε. Κατούρισε. Κανονικά όμως. Κανονικά. Έξαλλος ο Αλαφούζος. Έξαλλος ακόμα. Έχω που δεν, έχω που δεν έχω λεφτά για τον Παναθηναϊκό. Τώρα πρέπει να βρω και καθαρίστρες για το στούντιο. Αρχαία θεά, Μιχάλη μου, η Μαρία Μενούνος. Όχι, μωρέ. Η Μαρία Μενούνος, παιδιά, τώρα. Τι έγινε. Πήγε λοιπόν στο Όσκαρ. Γιατί... Ναι. Είδε έναν Όσκαρ απ' έξω, γιατί μέσα δεν πρόλαβε να μπει. Έναν Όσκαρ. Ένα άγαλμα και βγήκε φωτογραφία μαζί του. Με το άγαλμα. Με το άγαλμα. Και εδώ πέρα που βλέπεις πουθενά, δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν άγαλε, άντε. Δεν φάνηκε ούτε καν στην αίθουσα. Καταρχήν δεν είναι λεφτά για να μπει μέσα. Σιγά με την αφήσουμε. Σοκ με νέα ροκ εμφάνιση, ο Μαζό. Είναι ροκ εμφάνιση αυτή. Ζω, ο Μαζό. Ναι, είναι ροκ εμφάνιση. Δεν είναι ροκ εμφάνιση αυτή, παιδιά. Τι ροκ αυτή είναι. Αφού φοράει μια ποδιά. Είναι άποψη. Είναι άποψη, ναι. Άμα είναι ροκ εμφάνιση αυτή, να πάει στους. Πώς το λένε. Ποιους. Στους Motorhead. Σε μια συναυλία των Motorhead. Θα πονάει για καμιά εβδομάδα. Φαντάζεσαι να πάει στην συναυλία των Motorhead έτσι ντυμένος. Μιχάλη θα τον δίνουν έτσι. Μα κάπου το λέω. Ευτυχώς, Μιχάλη που ξεκίνησε η 40η, να αποφύγω το σεξ για 40 ημέρες. Ποια το είπε αυτό, Μιχάλη μου. Σου κάνω, Μιχάλη μου, quiz αυτή τη στιγμή. Το έγραψε η Κέτη Φίνου. Ποια είναι η Κέτη Φίνου. Α, η Κέτη. Ποια είναι η Κέτη Φίνου. Η Κέτη Φίνου. Τη Φίνο Φίλμ. Ναι, Στάθη Ψάλτη. Α, η Κέτη Φίνου. Η Κέτη Φίνου. Παιδιά αυτή. Η Ξανθιά, αν θυμάμαι καλά. Καλεξανθιά, έτσι, μπιμπιμπο. Η Κέτη Φίνου. Λοιπόν, 40 μέρες λοιπόν. Μετράμε από πότε. Ο χρόνος της μετράει από τώρα. Από τη Δευτέρα. Τι τραβάω, τι ακούω. Θέλω κι εσείς να ακολουθήσετε το παράδειγμά της. Της Κέτης Φίνου. Βεβαίως. Γιατί μπορεί να κάνει αλλιώτικα. Με τα χρόνια και ανάλογα με την αυξομοίωση των κιλών και το πόσο μεγάλη είναι η μικρή, τι αλλάζει το μέγεθος της μύτης. Όχι. Της κοιλιάς προφανώς. Πιο κάτω. Τι εννοείς. Των ποδιών, του γονάτου, των δακτύλων. Είναι ευαίσθητη περιοχή. Στους άντρες ή στις γυναίκες. Στους άντρες. Το πέος. Ναι. Τι κάνει το οποίο για ξαναβρισμό. Αλλάζει ανάλογα με τα κιλά που ανεβοκατεβαίνετε και όσο περνάει ο καιρός, τα χρόνια δηλαδή, τόσο χειρότερο είναι. Αν έχετε λίπος περισσότερο, δηλαδή όταν παχαίνετε εσείς οι άντρες, μαζεύετε το λίπος, μπορεί και να μειωθεί και μέχρι 1,5%. Τι βρωμιάρα είναι. Για λέγει που γελάει. Λοιπόν. Έτσι λέει εδώ πέρα το παιδί. Και εσύ να σε πιάνει ένα άγχος έτσι. Σε κόβουν υδρότες. Ένα άγχος. Όχι τίποτα άλλο. Το καημένο ήταν 1,5 πόντο. Έλα. Εσύ κατάθλιψη. Ποιο θα πει σε κατάθλιψη, εσύ. Εσύ που είσαι άντρας. Εγώ δεν έχω κοιλιές. Έχω κοιλιές, μωρέ. Θέλω να σου πω. Το δανείζομαι το παράδειγμα. Λέμε, αν παχύνεις, θα υπάρχει πρόβλημα. Εσύ αντιπροσωπεύεις τους άντρες. Α, ναι, έχω αυτό το πρόβλημα. Αν ένας άντρας παχύνει, μάλιστα. Υπάρχει δεν παχαίνω πρόβλημα. Εγώ, τέλος. Όχι. Προσέχω. Λοιπόν, και αν μειωθεί αυτό, αυτό επηρεάζει και τα. Μάλιστα. Δίπλα. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Αν εγώ χάσω και άλλα κιλά, αυτό. Αυτό. Διωγγώνει, παιδιά. Ναι, πώς είναι τα κέικ. Φουσκώνει. Με μαγιά. Μαγιά. Παιδιά, δεν είναι. Είσαστε σοβαροί. Δεν είναι συζήτηση αυτή που κάναμε τώρα. Είναι καταθλιπτική. Οι θρησκείες που απαγορεύουν την πολυγαμία. Να το ξανασκεφτούν, παρακαλώ. Αφού οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Λοζάνη. Σοβαρό πανεπιστημίο, έχει ιδέες τώρα. Αφού δεν έκανε την έρευνα. Η Λοζάνη και μάλιστα το λέω με ωμέγα. Με ωμέγα. Που έκαναν αυτή τη δημοσίευση στο περιοδικό Βιολογία. Έκαναν πειράματα με μύγες. Να το. Τι πιο κοντά στον άνθρωπο από τη μύγα. Οι οποίες απέδειξαν ότι οι μονογαμικές μύγες ήταν χαζές. Βρε Μιχάλη, θα κάτσω εγώ τώρα να πιστέψω αυτό που έγινε στις μύγες. Παιδί μου, ναι, ήταν πέταγε μύγα και τάκ κουτούλαγε πάνω στο τζάμι. Εσύ Μιχάλη. Τι έλεγε, μωρή τρελή. Είναι το τζάμι. Δεν καταλάβανε. Το ίδιο συμβαίνει και στους άντρες, είναι μονογαμική. Είναι δηλαδή πιο χαζή από τους υπόλοιπους. Αυτή τη φράση τώρα την έχει γράψει άντρα. Με συγχωρείς τώρα. Ότι είναι πιο χαζή από τους υπόλοιπους, δηλαδή και άλλοι χαζοί είναι. Μερικές φορές έχετε και το γνώρισμα. Ρωτήστε όποιο άντρα θέλετε. Αν βρείτε κάποιον να διαφωνεί, θα είναι σαν τη μύγα με στο γάλα. Φώναξε το! Θα βγω, ρε! Θα βγω! Είμαι έξαλλο! Δικαίωσέ μα! Θα ήθελα πάρα πολύ να σας πω ότι δεν μου αρέσει η μονογαμία. Δεν σ' αρέσει! Δεν είσαι μονογαμικός!
θα ήθελα να υπάρχει ένα τούτι φρούτι στη ζωή μου. Ναι, όλα τα φρούτα. Τούτι φρούτι, τούτι φρούτι, τούτι φρούτι, τούτι φρούτι, τούτι φρούτι. Δεν μπορώ, βαριέμαι μετά αυτήν την συνέχεια. Πόσα χρόνια είσαι εδώ, αγαπημένη? Έξι. Αγάπη μου, με αυτήν όχι μονογαμία σε πιάνει. Μη σου πω δηλαδή. Και αγαπημία. Ένταση. Αλήθεια το λες αυτό? Όχι, αλλά παρασύρωμα από τον συνάδελφο. Να μην παρασύρεσαι, να βγουν έξω αυτοί. Πες μου τι ωραίος είμαι με την κόκκινη σοκέτα σήμερα. Σήμερα είσαι σε έξι κοκκινάκι. Ήταν το δίλεπτο της Αηδίας από το 95,2 άθεση. Άρα δεν έκαμε χριστιανέ μου. Τι θέλεις και εσύ? Πώς θα σε ψηφίσω άμα λες άλλα το λαό? Δεν ξέρω, ψήφισε το ποτάμι ρε. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.